Καλημέρα, παιδιά. Και αφού είδαμε λοιπόν τι έγινε στον αέρα της εκπομπής της Ιωάννας Μαλέσκου, πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε όταν έκλεισαν οι κάμερες. Συνάντησα την Ιωάννα Μαλέσκου όταν έφυγε από το στούντιο και μας μίλησε για την πόρτα. Παρκάρει στο ίδιο σημείο πάντα. Ακριβώς, ακριβώς στο ίδιο σημείο. Εκεί που πάρκαρα εγώ όταν ήμουν στο Sky. Στο 10. Στο 10. Στη θέση σου. Λοιπόν, τη συνάντησα βέβαια Βέβαια, Γιώργο, καθυστέρησε να φύγει. Πρώτη φορά καθυστέρησε να φύγει. Γιατί η εκπομπή τη τελειώνει στη 1 και 4. Αυτή φεύγει 2 παρά. Χθες έφυγε στις 3.30 το απόγευμα. Δεν κάθεται να κάνει σύσκεψη μετά. Όχι. Υπήρχε μια ένταση. Λοιπόν, πάμε να τη δούμε. Χρόνια πολλά. Τι κάνετε? Εσύ? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Πώς ήταν τα Χριστούγεννα? Ηρέμησες, άδειασες? Τα Χριστούγεννα μου ήταν πολύ ήσυχα. Νομίζω ότι ξεκουράστηκα, αυτό χρειαζόμουν. Και δόξα τω Θεώ που έχουμε την υγεία μας, τα έχουμε όλα. Πήγες πουθενά? Βιάζομαι, δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα. Όχι, πουθενά. Τι έγινε αρχικά? Τίποτα δεν έγινε. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπάμε πολύ. Να έχουμε μια ωραία χρονιά. Γρηγόρη μου, βιάζομαι. Τι ένταση. Κρινόμαστε όλοι από τον κόσμο. Αυτό θα πω εγώ και θα στείλω όλη μου την αγάπη. Παντού. Θα περάσετε όμορφα. Όχι, ποτέ δεν νιώθω άβολα. Ένιωσες ότι παρερμηνεύτηκε κάτι? Σας αγαπάω πάρα πολύ. Θα φανώ αγενής και δεν θέλω γιατί βιάζομαι. Πολλά φιλάκια. Τελευταίο. Θα τον ξανακαλέσει τον κύριο Χαλκιά στην εκπομπή? Δεν έχω λόγο να καλέσω έναν άνθρωπο που μόλις βγήκε. Κανέναν άνθρωπο. Βεβαίως, αν δοθεί αφορμή, εννοείται θα ξαναμιλήσουμε με τον κάθε καλεσμένο που έχω και που μου κάνει τη τιμή να βρίσκεται κοντά μου. Μουα. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα της Μαλέσκου και θα μιλήσω πρώτη φορά για αυτή την κοπέλα? Ενώ είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα και έχει ένα ταλέντο σίγουρα διαφυσβήτητα, δεν είναι ειλικρινής ως προς τον εαυτό της. Δηλαδή, πάντα, επειδή της έχουν πει να προσέχει κτλ., έχει βάλει ένα μανδύα γύρω της και απαντάει ψεύτικα. Δηλαδή, όλο αυτό τώρα το θεατρικό που έγινε με τον Πάκα ήταν ψεύτικο. Δεν ήθελε να απαντήσει. Να σου πω κάτι, είναι πιο έντονο να πει: Γρηγόρη, ήταν πολύ δύσκολη στιγμή, δεν θέλω να απαντήσω. Από αυτό, σας αγαπώ, φυλάκια. Ναι, αλλά πολλές φορές και οι δημοσιογράφοι λένε: Εντάξει, δεν πειράζει, δεν μόνο ένα πλάνο. Και εμένα μου είχε τύχει απ' έξω να μου λένε τα παιδιά ένα πλάνο και θα πω: Γεια σας, χρόνια πολλά. Μια στιγμή σου ακόμα και την τσαντίλα σου βγάλει, πες. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Μα δεν είναι όλοι το ίδιο. Να δω συνέχεια, ρε. Αυτό εντάξει. Έκανα λάθος ή έγινε λάθος. Βγάλει την αλήθεια σου, ρε παιδί μου.